χοντρένει το παιχνίδι στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Ειδικά μετά από την τελευταία πυραυλική επίθεση, ετοιμάζεται το Ισραήλ να επιτεθεί στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, κάτι που όπως καταλαβαίνουμε όλοι θα οδηγήσει σε πολύ σκοτεινά και δύσκολα μονοπάτια για την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι μεγάλοι δεν έχουν σταματημό και όποιος λέει και η παροιμία, όταν στο βάλτο μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια. Έκαναν μία πρώτη επίθεση το Ιράν, ο μουσουλμανικός κόσμος, σκότωσαν μερικούς αθώους Εβραίους, πανηγύριζαν. Ανταπέδωσε το Ισραήλ και ειδικά μετά από την εκπληκτική επίθεση με τους βομβητές, πανηγυρίζουν και αυτοί επειδή σκότωσαν μερικούς αθώους και μη. Και τώρα μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, πανηγυρίζουν αυτοί και εσείς όμως ο μουσουλμανικός κόσμος, βλέποντας κάτι τέτοια δημοσιεύματα στο ίντερνετ, όπου χαίρονται επειδή σκότωσαν μερικούς Ισραηλινούς, οι οποίοι οι περισσότεροι είναι αθώοι. Αλλά όταν θα έρθει η σειρά που θα ανταποδώσει το Ισραήλ και θα έχουμε νεκρούς από την άλλη πλευρά, θα έχουμε κλάγματα, θα έχουμε κατηγορίες απέναντι στο Ισραήλ, θα λέμε κακός ο ένας, κακός ο άλλος, και στην ουσία οι μοναδικοί που δεν φταίνε είναι ο απλός, ο αθώος και ο φτωχός κόσμος. Επικρατεί σε αυτόν εδώ τον κόσμο η συζήτηση με ποιανού το μέρος είσαι. Εμείς είμαστε πάντα με το μέρος του Χριστού. Εμείς είμαστε πάντα με το μέρος της ειρήνης. Ειρήνη μην, ειρήνη πάση, ου φωνεύσεις, αγάπα των πλησιών σου ως σε αυτόν. Είναι μερικές από τις εντολές της θρησκείας μας. Βέβαια, μιλάμε για δύο διαφορετικές θρησκείες, αλλά και πάλι όταν πρόκειται για ανθρώπους, νομίζω ότι πρέπει να επικρατεί ο νόμος της συνείδησης, ο νόμος της καρδιάς, και να απλώνουμε ένα χέρι αγάπης και βοηθείας στον απλό τον κόσμο. Αλλά όταν οι ίδιοι τους ηγέτες τους έχουν γραμμένους στα παλιά των υποδημάτων τους, εμείς πόση βοήθεια θα μπορέσουμε να τους δώσουμε? Ακούστηκαν τα νούμερα που ξοδεύτηκαν για αυτή την πυραυλική επίθεση. Η πυραυλική επίθεση στο Ιράν κόστισε 200 εκατομμύρια. Και μιλάμε ότι η τεχνολογία που χρησιμοποίησαν ήταν ολίγον τι απαρχαιωμένη. Από την άλλη, το Ισραήλ για να μπορέσει να αμυνθεί ξόδεψε, όπως δήλωσε επίσημα, 450 εκατομμύρια. Και από κάποιους ειδικούς διεθνολόγους που άκουσαν να μιλάνε, είπανε ότι αμφισβητούν το νούμερο και ότι πιθανό να είναι πολύ μεγαλύτερο από τα 450 εκατομμύρια που δηλώνουν. Την ίδια στιγμή που στο Ιράν από τα πετρέλαια και μόνο βγάζουν το χρόνο κάτι τρεις. Οπότε φανταστείτε, αυτή η πυραυλική επίθεση κόστισε στο Ιράν 1-2 ώρες δουλειάς. Την ίδια στιγμή που σύμφωνα με στοιχεία του 2017 τα 11 εκατομμύρια των κατοίκων ζουν στο όριο της φτώχειας. Ο βασικός μισθός είναι 175 δολάρια και φτάνουν ίσα ίσα για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες για μία εβδομάδα. Ενώ από κάτι άρθρα του 2023, λόγω της ακραίας φτώχειας, πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να πουλήσουν τα όργανά τους για να επιβιώσουν, για να πάρουν λεφτά μεταξύ 4 και 15.000 δολάρια για να καλύψουν κάποια έξοδά τους. Μην νομίζω ότι θα τους σώσει και την ζωή. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι για να πεθάνουν. Την ίδια στιγμή που το Ιράν βγάζει ως κράτος ένα τόσο μεγάλο ποσό
Και άμα αναλογιστείς και πιο παλιά και τον Χομεϊνή και ακόμα πιο παλιά τον Σάχη, ότι κανένας από αυτούς δεν άλλαξε την ζωή του απλού του κόσμου, μου φαίνεται και λίγο ανούσιο και περιττό να πανηγυρίζουν οι άνθρωποι για την επίθεση, για τα πετρέλαια και για την δύναμη του Ιρανικού κράτους. Από τη στιγμή που το κράτος τους καταδικάζει σε τόσο ακραία φτώχεια, στην ουσία οι άνθρωποι είναι σκλαβωμένοι. Και άμα θα έρθει κάποιος να τους απαλλάξει από αυτήν τη φτώχεια, αυτός θα είναι και ο πραγματικός απελευθερωτής. Και βλέπουμε ταυτόχρονα ότι δεν τους έσωσε καθόλου το ότι έχουν πετρέλαια. Αυτά τα λεφτά δεν ωφέλησαν καθόλου τον απλό λαό, διότι πολύ απλά δεν μοιράστηκαν στον λαό. Και προφανώς όποιος έχει πετρέλαια του δημιουργούνται και πολλά προβλήματα. Βλέπω ας πούμε στην δικιά μας την περίπτωση στην Ελλάδα, όπου εδώ και πολλά χρόνια δεν τολμάνε να βγάλουν τα πετρέλαια στην φόρα για να τα εκμεταλλευτούν, διότι προφανώς ξέρουν ότι οι γείτονές μας, οι Τούρκοι, τα υποφθαλμιούν και θα εξαπολύσουν επίθεση, θα έχουμε πόλεμο και θα δημιουργηθούν προβλήματα και φτώχεια πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που έχουμε τώρα. Εγώ το μοναδικό που ελπίζω και εύχομαι είναι να τελειώσει σύντομα αυτός ο πόλεμος και τουλάχιστον ο κόσμος, ο απλός, να γλιτώσει από την δεινή κατάσταση που βιώνει τώρα.